Μετά από αίτημα των μελών του ΣΕΠΕΚΟ και συγκεκριμένα των επιχειρήσεων με όμορα δικαιώματα χρήσης αγιαλού στην περιοχή της πόλης και των παραλιακών χωριών και μετά τις νέες ανατιμήσεις που ανακοινώθηκαν, ο Σύλλογος καλεί τα μέλη τους σήμερα σε συνάντηση ενημέρωσης στις 8 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Μαρετίνα. Στη συνάντηση θα γίνει προσπάθεια να παρευρεθούν εκπρόσωποι του επιμελητηρίου και του Δήμου της ΚΟ. Παράλληλα, παρακαλούνται οι συνάδελφοι, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, που εμπλέκονται να συμμετέχουν, καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι μικρά σχετικά με τις προθεσμίες που υπάρχουν και τις αντιδράσεις που θα πρέπει να υπάρξουν σχετικά με την μεγάλη ανατίμηση στο ύψος του 30%. Κύριε Μανιά, το θέμα της αύξησης για τις παραλίες από το Γραφείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, 30% από ό,τι γνωρίζουμε έχει ανέλθει το τίμημα. Φαντάζομαι ότι σας έχει αναστατώσει και έχει αλλάξει και το προγραμματισμό σας για φέτος. Πώς θα το αντιμετωπίσετε, συγκαλείτε και μια σύσκεψη σχετικά σήμερα. Ακριβώς, καλημέρα σας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο και εμείς έχουμε μια συνέλευση σήμερα με τα μέλη μας, με αποκλειστικό θέμα να δούμε τι γίνεται με τις χρεώσεις, οι οποίες, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι υπέρογγες φέτος. Ήδη εδώ και περίπου ένα μήνα, αρχές Απριλίου, επιδώσαμε μια επιστολή στους βουλευτές της κυβέρνησης του νομού μας, όπου ζητούσαμε οι τιμές χρέωσης των παραλιών να επανέλθουν στο 2014. Υπήρξε και το 2015 μια μεγάλη αύξηση σε σημείο που έφτανε πολλές φορές να είναι τετραπλάσιο το κόστος, διπλάσιο τις περισσότερες φορές. Ζητήσαμε λόγω του προσφυγικού της κρίσης, ειδικά για το νησί μας, να επανέλθουν τιμές στο 2014. Όχι μόνο αυτό δεν έγινε από ό,τι είδατε κι εσείς, αλλά έχουμε καινούργιες αυξήσεις. Θα τα συζητήσουμε στη συνέλευση και θα δούμε τι κινητοποίηση θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Βέβαια, μιλάμε για το προτιμησιακό δικαίωμα, έτσι, για τα καταστήματα και μόνον, τα οποία πληρώνουν εφόσον εκμεταλλεύονται τον χώρο. Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχουν και στη δική σας την περίπτωση, στο προτιμησιακό δικαίωμα δηλαδή των καταστημάτων επιχειρηματιών, περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν πρόστιμα γιατί δεν είχαν μπει ούτε το 2014 ούτε το 2015 στην διαδικασία να πληρώσουν ή να διεκδικήσουν νομίμως τον χώρο που αξιοποιούνται στην παραλία. Υπάρχουν περιπτώσεις, έτσι, μεμονωμένες επιχειρηματιών. Εμείς πάντα ως σωματείο προτρέπουμε να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους εγκαίρως, ώστε να αποφεύγουν τα πρόστιμα και τις αυξήσεις. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι επικοινωνούμε με τον τοπικό βουλευτή, τον κύριο Καματερό, ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει στο κομμάτι αυτό και λόγω του προσφυγικού, ακριβώς όπως σας είπα, να έχουμε μία εκλογήκευση των χρεώσεων, ειδικά για την ΚΟ. Περιμένω σήμερα... Ναι, σας έχει δώσει κάποιες ελπίδες ότι μπορεί να αλλάξει κάτι? Προσπαθεί. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Σήμερα νομίζω θα βρεθεί με τον... Όχι νομίζω, έτσι μου είπε. Μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο, θα βρεθεί με τον κύριο Αλεξιάδη και περιμένω να δω το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε το κόστος που μπορεί να έχει ένας επιχειρηματίας για τη χρήση της παραλίας ως προστιμησιακό δικαίωμα, περίπου πόσο θα ανέλθει, ας πούμε, το μίσθωμα των... Είναι ανάλογα τα τετραγωνικά μέτρα που έχει, ανάλογο, έτσι. Ναι, έχει ένας μέσος όρος, ας μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα στη... Πόσο θα αναφερθούμε και πόσο είναι η αύξηση. Τώρα πρέπει να έχουν την κατάσταση μαζί μου, δεν τη σημάνεση μέσα απ' έξω. Ναι. Τώρα και κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια συνεργασία, δηλαδή ένας επιχειρηματίας που έχει προτιμησιακό δικαίωμα να προσλάβει κάποιον, ας πούμε, που διαχειρίζεται την παραλία, ώστε να βγαίνει και το κόστος του μισθώματος, αλλά και το μαγαζί να εξυπηρετεί και να παρέχει υπηρεσίες στον πελάτη του. Υπάρχουν τέτοιες, ναι. Αλλά δεν μπορούν να έχουν μια νόμιμη μια νομιμότητα, έτσι δεν είναι, γιατί δεν μπορεί να επικοινικιάσει ένας που έχει προτιμησιακό δικαίωμα σε ένα χρήμα. Ακριβώς έτσι, ναι. Θα μπουν και αυτά τα θέματα στην... Όλα τα θέματα θα μπουν σήμερα. Έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με το θέμα αυτό από το σωματείο μας ο γραμματέας του Συλλόγου, ο κύριος Εγρέδος. Έχει κάνει για αυτούς τις ανακοινώσεις του, ενημερώνει τα μέλη όσο μπορεί. Σήμερα νομίζω θα τα δούμε επιτάπητος όλα τα θέματα.